αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είναι αρκετά χρόνια τώρα που αν ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος βρίσκει κάποια δυνατότητα να αντιταχθεί κάπως στη συχνά εξουθενωτική πλημμυρίδα των αμερικάνικων ταινιών, αυτό το πετυχαίνει με τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία των ταινιών από τις ανατολικές χώρες. Πράγματι, ενώ στη Δυτική Ευρώπη η τέχνη αυτή περνάει μια πολύ αισθητή κρίση, με εξαίρεση ίσως τη Γερμανία, στις χώρες της Ανατολικής τα πράγματα εμφανίζονται αντιστρόφως ανάλογα. Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία, η Βουλγαρία και η Ιουγκοσλαβία άρχισαν να δείχνουν εδώ και αρκετές δεκαετίες, με αυξανόμενο μάλιστα ρυθμό, τα αποτελέσματα της θετικής κρατικής αντίληψης στο χώρο αυτό. Μεγάλες σκηνοθέτες συναγωνίστηκαν και συναγωνίζονται αλλήλους σε σημαντικότατα έργα, πλούσια σε προβληματισμό, σε ιδέες και συχνότατα σε έντονη κριτική και σε έμφαση στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Άμεση και ιδιαίτερα θετική συνέπεια της εφορίας αυτής ήταν βέβαια η παρουσία και η ανάδειξη γενναίων καινούριων σκηνοθετών που σήμερα αποτελούν μια συγκεκριμένη εγγύηση για ένα εξίσου γόνιμο μέλλον. Η σημερινή μας ταινία λοιπόν ανήκει σε έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του χώρου αυτού αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Ο Αντρέι Βάιντα σίγουρα αποκαλείται πατριάρχης του πολωνικού κινηματογράφου, πράγμα άλλωστε φυσικό, αφού ήταν ένας από τους πρώτους που επιβλήθηκε γρήγορα στη χώρα του, ξεπέρασε τα σύνορά της και δημιούργησε ήδη γενιές νέων κινηματογραφιστών αλλά και ηθοποιών. Ο άνθρωπος από Μάρμαρο που θα δούμε απόψε, μια από τις ωραιότερες, τις πιο πλήρεις και τις πιο συζητημένες ταινίες του, γυρίστηκε το 1977. Σε αυτήν ο Βάιντα, μέσα από την καταγραφή της ζωής ενός ηρωτής εργασίας που δοξάστηκε στη δεκαετία 1950 με 1960, επιχειρεί μια πολυεπίπεδη τομή και αυστηρή κριτική στις τότε αλλά και στις σύγχρονες πολιτικές δομές. Ο τρόπος και η καθαρότητά του είναι αποστομωτικά για καθέναν που θα έχει τη διάθεση να αμφισβητήσει τόσο τις προθέσεις του σκηνοθέτη όσο και τις δυνατότητες να πραγματοποιούνται τέτοιες ταινίες στη χώρα του. Κλείνοντας, θα προσθέταμε ότι ο άνθρωπος από Μάρμαρο θα ήταν δυνατό να χαρακτηριστεί σαν πράξη σχεδόν επαναστατική, αφού μέσα από την κριτική της μπορεί να δει κανείς την πολύτιμη διάθεση να αντιμετωπιστεί η αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι. Η αλήθεια, που συχνά σε άλλα συστήματα και χώρες, κρύβεται από τις μάζες με απόλυτη ελευθερία και ανοχή. Στη σημερινή ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Κριστίνα Γιάντα, Γέρζη Ρατζιδίλοβιτς και Ταντέους Λιομνίτσκι.